Το αριστούργημα του σπουδαίου Ιρλανδού συγγραφέα Brian Friel, χορεύοντας τη Λούνεσσα, σε σκηνοθεσία και μετάφραση Νικέτης Κοντούρη, ανεβαίνει στις 9 Δεκεμβρίου στην Κοζάνη, σε συμπαραγωγή του Διπεθέ Κοζάνης και του Διπεθέ Ιωαννίνων. Η παράσταση θα παρουσιαστεί στην Κοζάνη, τα Ιωάννινα και σε άλλα μέρη της βορειοδυτικής Ελλάδας, με αποκορύφωμα την παρουσίασή της στη Μονή Λαζαριστών τον Απρίλιο του 2017, φιλοξενούμενη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Πρεμιέρα Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου στην Αίθουσα Τέχνης στις 9 το βράδυ. Αύριο καλωσορίζουμε την καινούργια παραγωγή του Διπεθέ Κοζάνης, που αυτή τη φορά διάλεξε για συνεργάτη του το Διπεθέ Ιωαννίνων. Μία συμπαραγωγή λοιπόν με δύο σημαντικά δημοτικά περιφερειακά θέατρα με πολύ έντονη δράση. Και καλωσορίζουμε επίσης έναν μεγάλο θίασο από πολύ σημαντικούς και αξιόλογους ηθοποιούς και πάνω απ' όλα την Νικέτη Κοντούρη, τη σκηνοθέτηδα της παράστασης, η οποία είναι συνεργάτης του Διπεθέ και από παλαιότερα. Θυμίζω απλώς ότι είχε σκηνοθετήσει τον Αγαμέμνονα με καλλιτεχνική διεύθυνση του κυρίου Καραχισαρίδη. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που μια σημαντική σκηνοθέτης του θεάτρου, του ελληνικού θεάτρου και όχι μόνο, ανέλαβε να φέρει σε πέρα σε αυτό το δύσκολο έργο. Πρόκειται για το «Χορεύοντας στη Λούνασσα» του Brian Friel, ενός Ιρλανδού συγγραφέα, πολύ σημαντικού στο παγκόσμιο θέατρο, και πρόκειται για ένα έργο που μιλάει για απλές ζωές καθημερινών ανθρώπων που είναι αναγνωρίσιμοι σε όλους μας. Νικέτη Κοντούρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενος επίσης, γιατί αυτό προκύπτει ως αποτέλεσμα μιας συνεργασίας, ενός πρωτοκόλλου συνεργασίας με άλλα Διπεθέ που υπογράφτηκε το 2015. Είναι μια συμπαραγωγή με το Διπεθέ Ιωαννίνων, ενός εκ των σημαντικότερων Διπεθέ της χώρας μας. Πιστεύω ότι θα στεφθεί με απόλυτη επιτυχία, είμαι σίγουρος γι' αυτό, έχω παρακολουθήσει πρόβες για πρώτη φορά στη ζωή μου και είμαι σίγουρος ότι θα έχει απόλυτη επιτυχία. Να ευχηθώ καλή τύχη σε όλους και ελπίζω να μας τιμήσετε με την παρουσία σας. Το πολυβραβευμένο έργο του Friel, ένας νεαρός άντρας, ο Μάικλ, επισκέπτεται το σπίτι που γεννήθηκε στη φανταστική πόλη του Μπάλμπεκ στον Ντόνεγκαλ της Ιρλανδίας. Εκεί το μυαλό του ταξιδεύει στο καλοκαίρι του 1936 και αναστήρει μέσα από το καλοκαίρι αυτό, σηματοδοτείται από τρεις αφίξεις. Αυτή του Ιεραπόστολου Θείου Τζακ από την Ουγκάντα, του πατέρα του Μάικλ, λίγο πριν την αναχώρησή του με τις διεθνείς ταξιαρχίες για την Ισπανία, αλλά και της πρώτης ραδιοφωνικής συσκευής της οικογένειας. Και ενώ ο συγγραφέας δεν επιχειρεί να γράψει ένα πολιτικό έργο, η ευαίσθητη ιστορική στιγμή μιας προσωρινής φαινομενικής ηρεμίας μοιάζει να αντανακλά την ευαίσθητη ισορροπία του σπιτιού των αδερφών Μάντι. Αποτέλεσμα αυτών των εξαιρετικών καλλιτεχνών δικαιώνει απόλυτα την λαχτάρα μου και την όποια φαντασίωση είχα κατά τη διάρκεια της μετάφρασης. Το έργο γράφτηκε αρχές δεκαετίας του 90. Όμως αναφέρεται σε μια οικογένεια που ζει απομονωμένα στη Βόρειο Ιρλανδία το 1936. Περίοδος Μεσοπολέμου, μαζεύονται τα πρώτα σύννεφα του καινούριου πολέμου που θα ξεκινήσει το 39-40, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μιλάμε για μια περιοχή στην Ιρλανδία πληγωμένη βαθιά από τη μετανάστευση και από τις συγκρούσεις όσον αφορά την ταυτότητά τους. Μετάφραση, σκηνοθεσία Νικέτη Κοντούρη. Δραματουργική συνεργασία Ελένη Μολέσκη. Σκηνικά και κοστούμια Γιώργος Πάτσας. Επιμέλεια κίνησης Αγνή Παπαδέλη Ροσέτου. Σύνθεση ήχων, μουσική επιμέλεια Δημήτρης Ιατρόπουλος. Φωτισμοί Ζωή Μολυβδά Φαμέλη. Βοηθός σκηνοθέτη και βοηθός παραγωγής Ελένη Μολέσκη. Βοηθός σκηνογράφου Βενετία Νάση. Παίζουν οι Δημήτρης Φουρλής, Γιολάντα Καπέρδα, Θάλια Γρίβα, Σοφία Βούλγαρη, Λίνα Φούντογλου, Σοφία Αντωνίου, Δημήτρης Ντάσκας και Δημήτρης Ναζήρης. Φωτογραφίες Σάκης Αναστασόπουλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια που ακούστηκαν. Δεν είμαι σίγουρος ότι είμαι και ο μόνος που μπορούσα να κάνω αυτά τα πράγματα. Η εμπειρία μου όμως λέει ότι όλη η ομάδα είναι ηθοποιοί που δύσκολα θα αντικαθιστούνταν με άλλους. Περνάω καλά και νομίζω ότι κάτι που μας χαρακτηρίζει όλους και εμένα προσωπικά σαν χαρακτήρα
σαν χαρακτήρα Δημήτρη εννοώ, και σαν χαρακτήρα Τζακ λίγο, είναι ότι το παιχνίδι είναι πιο σημαντικό και από την επιβίωση καμιά φορά. Υποδύο με την Κέιτ, που είναι η μεγαλύτερη από τις 5 αδερφές, δεύτερη ηλικιακά σε σειρά μετά το Τζακ. Είναι η πιο κουμπωμένη, συντηρητική, καθολική, όλες είναι καθολικές, αλλά αυτή έχει ιδιαίτερη έτσι, έφεση προς την Εκκλησία. Η οποία όμως έχει και, ήταν στον επαναστατικό αγώνα για την απελευθέρωση των Ιρλανδών από τους Άγγλους, δηλαδή έχει μια ιδιαίτερη πολιτική στάση. Η ποιότητα της συνεργασίας με το ΔΥΠΕΘΕ, καθώς είναι η τρίτη συνεχόμενη φορά που συμμετέχω σε παραγωγή του ΔΥΠΕΘΕ, βέβαια είναι και η Σοφία Ιαντωνίου που είναι τέταρτη φορά. αυτό, στην παράσταση είμαι ο Μάικλ, είμαι ο γιος της μικρότερης από τις 5 αδερφές και είναι το πρόσωπο που ζωντανεύει αυτές τις 5 γυναίκες, τον μεγαλύτερο αδερφό και τον πατέρα του. Στο έργο ο χορός έχει κυρίαρχη θέση και είναι ένας αυθόρμητος χορός που είναι σαν να παραμονεύει κάπου και όταν βρει ευκαιρία να συνεπέρνει τις αδερφές και τον Τζέρι και τους υπόλοιπους, τον Τζέρι βασικά από τους άντρες βλέπουμε και τον Τζακ. Και μέσω του χορού μάλλον είναι σαν να ουρλιάζουν πράγματα τα οποία δεν μπορούν να τα διηγηθούν αλλιώς. Δεδομένα ο χορός έχει αυτόν τον άφατο χαρακτήρα. Προσπαθήσαμε να το προσεγγίσουμε ο καθένας και η καθεμία με το δικό της τρόπο και με το δικό του τρόπο και όχι να μιμηθούμε κάποια παλιότερη βερσιόν ή κάποιους χορούς ξένους. Σε ποδίο με τον Τζέρι είναι ένας λίγο outsider στο σύστημα των δισκογενείας, από την άποψη ότι είναι ουαλός, έρχεται από την εχθρική Μεγάλη Βρετανία δηλαδή, την Αγγλία τέλος πάντων, και είναι ο εραστής της μικρότερης αδερφής, της Κρίστη, και πατέρας του αφηγητή. Για την Κοζάνη, επειδή είναι η πρώτη φορά που έρχομαι, και πραγματικά το ταξίδι στη Λούνασα για μένα ήταν η Κοζάνη. Επομένως νομίζω ότι ο κόσμος θα πρέπει να έρθει να μας δει, γιατί πραγματικά ταιριάζει πάρα πολύ στο περιβάλλον το έργο. Είμαι πανευτυχής που βρίσκομαι στην Κοζάνη. Έχω ενθουσιαστεί και με το ΔΥΠΕΘΕ και με την πόλη, αλλά πάνω απ' όλα έχω ενθουσιαστεί με τους τεχνικούς του θεάτρου. Νομίζω πραγματικά ότι θα τους πάρω μαζί μου φεύγοντας. Τρίτη φορά που συνεργάζομαι με το ΔΥΠΕΘΕ Κοζάνης. Πέρυσι, όταν είχα έρθει για πρώτη φορά, συνάντησα τους λεγόμενους φανούς, που δεν ήξερα τι είναι αυτό στην Κοζάνη και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Το πώς ξαφνικά ανάβαν τις φωτιές και χορεύανε σχεδόν διονυσιακά. Φέτος τα έφερε έτσι ο χρόνος που έπρεπε να δοκιμαστώ σε μια παράσταση με έναν τρόπο να περάσω από αυτό που όταν το βλέπα απ' έξω έλεγα τι συμβαίνει, τι κάνουν εκεί, χωρίς να έχουν πιει πολύ βέβαια. Εντάξει, πίναν κιόλας. Και νιώθω ήδη την Κοζάνη σαν δεύτερο μου σπίτι. Στο έργο είμαι η Κρίση, η μικρότερη αδερφή. Η μόνη η οποία έχει μια ερωτική σχέση, αποτέλεσμα της οποίας είναι και ένα νόθο παιδί. Είναι λίγο το σκάνδαλο της οικογένειας και η μόνη της προσμονή είναι να έρθει ο Τζέρι, ο αγαπημένος της, για να χαμογελάσει επιτέλους και να πάρει ζωή. Αυτά σας περιμένουμε και καλή μας επιτυχία.